τελευταία χρόνια ένα και περισσότερος κόσμος αρχίζει και ανιστεύει, είτε λόγω θρησκευτικών, είτε λόγω οικολογικών ανησυχιών, έτσι. Οπότε η νηστεία της Μεγάλης Χαρακοστής προϋποθέτει πλήρη αποχή από ζωικής προέλευσης τρόφιμα, δηλαδή κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά, δημητριακά, και επικεντρωνόμαστε κυρίως στα όσπρια, στα δημητριακά, στα φρούτα, στα λαχανικά και στα θαλασσινά. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουμε μια διατροφή μειωμένη σε κορεσμένο ζωικό κακό λίπος, έτσι, πλούσια σε μονοακόρεστο, γιατί κυρίως το κύριο λίπος είναι το ελαιόλαδο και οι ελιές, το ταχίνι, η ξηρή καρπή, και πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά. Σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε πλούσια διατροφή σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες. Υπάρχουν όμως και κάποια θρεπτικά συστατικά που θα πούμε στη συνέχεια που μπορεί να εμφανιστούν κάποιες ελλείψεις, όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος και οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, κυρίως η B12 που προέρχεται από ζωικής προέλευσης τρόφιμα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της διατροφής είναι ότι καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, κάτι το οποίο ουσιαστικά μας βοηθάει στην αυξημένη πρόσληψη αδιάλυτων φυτικών ινών, που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, στην καταπολέμηση της δυσκυλιότητας, στην μείωση εμφάνισης κάποιων τύπου καρκίνου, όπως τον καρκίνο του παθέως εντέρου. Παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών, που είναι πάρα πολύ σημαντική μέσω της βιταμίνης C, των βιοφλοκονιδών και των καροτενοειδών, που είναι γνωστά για την τόνωση του ανοσοποιητικού μας, την άμυνα του οργανισμού μας και την καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία την επιτυγχάνουμε μέσω της κατανάλωσης του ελαιολάδου, των ξηρών καρπών, που είναι μονοακόριστα λίπη, και των θαλασσινών, καθώς είναι πλούσια σε σελήνιο, σε ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, που βοηθούν στην καλύτερη καρδιαγγειακή και νευρική λειτουργία. Και βέβαια είναι και πηγές πλούσιες σε B12, που η B12 προέρχεται από κυρίως ζωικά τρόφιμα. Αντίθετα με το τι πιστεύουν πολλοί, η περίοδος της Χαρακοστής είναι μια περίοδος που μπορεί τελικά να έχουμε αύξηση του σωματικού μας βάρους, καθώς λόγω της αποχής από την πρωτεΐνη, τη ζωική πρωτεΐνη, καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε θερμίδες και θρεπτικά βέβαια, αλλά εξίσου πλούσια σε θερμίδες. Δημητριακά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, ψωμί και σε μεγάλες ποσότητες ώστε να μας προκαλέσουν κορεσμό λόγω της μειωμένης πρόσληψης κρέατος. Συνεπώς, έγκυται να έχουμε την προσοχή μας και τις κεραίες μας ανοιχτές, γιατί μπορούμε να αυξήσουμε τελικά το βάρος μας στο τέλος, μέχρι το Πάσχα. Αν αναλύσουμε σιγά σιγά την νηστεία, θα δούμε ότι τελικά δεν συνεπάγεται μόνο σωστή σωματική υγεία και διατροφική, αλλά και ψυχική, καθώς έχει φανεί ότι αυξάνονται οι καύσεις, αυξάνεται ο μεταβολισμός, οξυγονώνεται καλύτερα ο εγκέφαλος και ουσιαστικά φαίνεται το άτομο να αντιδρά καλύτερα σε ερεθίσματα, να είναι πιο συγκεντρωμένο, πιο ήρεμο και να έχει πιο συγκροτημένη σκέψη. Εξίσου σημαντικό. Τώρα, κύρια τρόφιμα που καταναλώνουμε κατά την περίοδο της Χαρακοστής. Ο χαλβάς, ένα πολύ δημοφιλές τρόφιμο, προασκευάζεται από το ταχίνι, που είναι σπόροι σισαμιού. Περιέχει καλά μόνο ακόρεστα λιπαρά και πολύ ακόρεστα. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β και Ε και έχει σχετιστεί με την καλύτερη καρδιαγγειακή και εγκεφαλική λειτουργία. Δυστυχώς, το αρνητικό του είναι ότι είναι μια πλούσια σε θερμίδες τροφή. Καθώς τα 2 σπιρτόκουτα μία λεπτή φέτα, δηλαδή 60 γραμμαρίων, είναι γύρω στις 300 θερμίδες. Όσον αφορά τα θαλασσινά, είπαμε, μπορούν να υποκαταστήσουν το κρέας σε καλές ποσότητες, καθώς περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Γενικά περιέχουν αρκετά μέταλλα και χνοστοιχεία όπως φόσφορο, ιόδιο, μαγνήσιο, σίδηρο, κεφαλικό και ψευδάργυρο, και είναι φτωχά σε κορεσμένα κακά ζωικά λιπαρά. Ο μύθος ότι μπορεί να αυξήσουν τη χολυστερόλη μας πλέον έχει ξεπεραστεί. Βέβαια δεν πάει να πει ότι εμείς μέσα στη νηστεία, επειδή επιτρέπεται, θα τρώμε κάθε μέρα θαλασσινά, χταποδάκια, καλαμαράκια κτλ. Καθώς θέλει, είναι επίσης πλούσια σε ω3, κάτι που δεν είπα, και έχει πολύ σημασία το πώς θα τα φτιάξουμε. Προτιμάμε να είναι ψητά ή μαγειρευτά και όχι τηγανιτά, καθώς απορροφούν πολύ μεγάλες ποσότητες λάδιου και πλούσια σε θερμίδες κατ' επέκταση. Έτσι.
Ερχόμαστε στα όσπρια, που είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία της νηστείας. Είναι η γη πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Εξαιρετική πηγή φυτικών πρωτεϊνών και ιδιαίτερα χαρακτηρίζονται σαν κρέας του φτωχού, καθώς αν τα συνδυάσουμε μαζί με τα δημητριακά, δηλαδή αν φτιάξουμε φακόριζο ή ρεβιθόριζο κτλ., παίρνουμε όλες, συμπληρώνουμε μάλλον τις ανάγκες μας σε απαραίτητα αμινοξέα. Ο ταραμάς, εξίσου δημοφιλής, ιδιαίτερα η ταραμοσαλάτα, είναι ένα τρόφιμο που παρασκευάζεται από τον ταραμά η ταραμοσαλάτα, είναι πλούσιο σε φόσφορο, σε κάλιο, μαγνήσιο, αλλά και νάτριο. Το νάτριο είναι το γνωστό μας αλάτι, οπότε τα άτομα που έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει να προσέξουν τη συγκεκριμένη τροφή. Και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι πλούσιο σε ενέργεια, καθώς τα 100 γραμμάρια ταραμά προσδίδουν 400 θερμίδες. Σκεφτείτε ότι μία ταραμοσαλάτα η οποία δεν περιέχει μόνο ταραμά, αλλά περιέχει ελαιόλαδο, περιέχει ψωμί και ό,τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε, πόσο παραπάνω θερμίδες μπορεί να έχει σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ψωμί που θα φάμε για να τη συνοδεύσουμε. Ερχόμαστε στις ελιές, μονακόρο, στο καλό λίπος, στην κατηγορία του ελαιολάδου. Δρούν πάρα πολύ καλά για την καρδιακή μας υγεία, αυξάνουν την καλή μας χολεστερόλη, θέλουν προσοχή στο γεγονός της κατανάλωσης της ποσότητας, επίσης περιέχουν, είναι υψηλές περιεκτικότητας βιταμίνης Α και βιταμίνης Ε, όσον αφορά και αντιοξυδοτικών δηλαδή, γι' αυτό βοηθούν στην καλή καρδιακή υγεία, και είναι πολύ σημαντική η ποσότητα που θα καταναλώσουμε, γιατί περιέχουν αρκετές θερμίδες και νάτριο, αλάτι δηλαδή. Οπότε πρέπει να προσέχουν τα άτομα που έχουν αρτηριακή πίεση. Όσον αφορά την ποσότητα, γύρω στις 5 ελιές καλαμών είναι γύρω στις 50 θερμίδες. Οπότε μπορούμε να τις καταναλώνουμε σε συνδυασμό με ένα όσπριο, με ένα λαδερό, αλλά όχι σε καθημερινή βάση σίγουρα. Το τουσί επίσης πολύ παίζει στην νηστίσιμη διατροφή, σε οποιαδήποτε εκδοχή. Είναι καλά μικρόβια, βακτήρια, προϊόν ζύμωσης, το οποίο έχει προέλθει με τη ζύμωση με τοξίδι. Πολύ καλή λειτουργία του γαστρετερικού και υγεία του γαστρετερικού μας συστήματος βοηθάει. Όμως, επειδή περιέχει αρκετό αλάτι λόγω του ότι πρέπει να συντηρηθεί, τα άτομα που έχουν υπέρταση θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά το νηστίσιμο διαιτολόγιο είναι ότι μπορεί να επανειστούν κάποιες ελλείψεις, όπως είπα και πριν. Αδυνατεί το νηστίσιμο διαιτολόγιο να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα ασβεστίου. Όχι λόγω του ότι καταναλώνουμε ασβέστιο κυρίως από φυτικής προέλευσης τρόφιμα, όπως είναι τα αμύγδαλα, τον πρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, οι μπάμιες, ο χαλβάς, το σουσάμι, αλλά κυρίως λόγω της βιοδιαθεσιμότητάς του, δηλαδή δεν απορροφάται με τον ίδιο τρόπο όπως απορροφάται το ασβέστιο από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης προϊόντα γαλακτοκομικά φυτικής προέλευσης όπως γάλα βρώμης, γάλα αμυγδάλου, φουντουκιού, ρυζιού, σόγιας, τα οποία πλέον είναι και εμπλουτισμένα σε ασβέστιο, ώστε να παίρνουμε το απαραίτητο ασβέστιο, και το τυρί σόγιας ή πατάτας, το οποίο κάποια από αυτά είναι και εμπλουτισμένα, σίγουρα θέλουν προσοχή γιατί είναι αρκετά αλμυρά λόγω του νατρίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν την ίδια απόδοση. Οπότε τα άτομα όπως παιδιά, έφηβοι, εγκυμονούσεις και γυναίκες σε γαλουχία θα πρέπει να αποφεύγουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα να νηστεύουν λόγω της έλλειψης ασβεστίου. Όσον αφορά τώρα τον σίδηρο, σίγουρα μια νηστίσιμη διατροφή δεν μπορεί να καλύψει 100% τις ανάγκες μας σε σίδηρο. Καθώς ο σίδηρος, ο ζωικός, απορροφάται κατά 15% περισσότερο σε σχέση με το φυτικό. Βέβαια, αν συνδυάσουμε κάποιες τροφές, υπάρχουν τροφές φυτικές πλούσιες σε σίδηρο, όπως είναι τα όσπρια, κυρίως οι φακές και τα μαυρομάτικα, ξηρή καρπή, εμπλουτισμένα δημητριακά, η βρώμη, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το σπανάκι, το μαρούλι, αποξηραμένα φρούτα και τα θαλασσινά. Σε συνδυασμό με μία αυξημένη πρόσληψη βιταμίνη C από χυμούς φρούτων, εσπεριδοειδή, φράουλα που είναι της εποχής, μπορεί να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης του σιδήρου.